αλλάξει τσετσέρες, μια κουβέντα είναι μουχτάρι. Άμα χρειάζονται και παράες. Είναι επένδυση που να κάνετε. Επένδυση, έτσι να πετάξεις τα ριάλια σου. Ναι, τέτοια επένδυση. Για να κάθεστε εσείς πάνω. Πάντα σου έτσι ο πιστοδρομικός σου, ρε. Ωραία, μπροστά, ρε, έτσι να... προς το μέλλον. Θωρώ μπροστά, μουχτάρι, θωρώ μπροστά, μα ξέρω και την παροιμία που λαλεί. Ποτάβρισες του το χέρι σου, ο τσάμε που φτάνει. Ο τολμόν νικά, καφετζή, ο τολμόν νικά. Σκιώμαν τροπάτσιδες, πας ένα σχοινί, δεν χορεύω. Για πράσε, για μετάπρασε, για φεύγε που τον τόπο. Έσω σου πουλα και έξω σου χώρας. Πάντα σου έτσι σου βοητσάρεις και ακόμα να σας βάλω και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι να μπούμε να είμαστε ανθρώποι. Όχι με τα λούσα και με τα πελοξοδιάσματα. Αν δεν ξοκιάζεις, δεν σοκιάζει να μην τζανεί. Δηλαδή τώρα λαλείς μου με δυο λόγια να χρεωθώ για να πάω να κάνω σκηνούρκο καφενέ. Αμα έξερε το, το νερό τσιμάται και το χρέος όχι. Καλά λαλός είναι αυκά πάνω στον τοίχο. Τ' άσπρα κατεβάζουν τ' άστρα, καφετζή. Τ' άσπρα κατεβάζουν τ' άστρα, μα ώσπου να κατεβούν τα άστρα, εμένα θα με τρώσει μαύρες έννοιες για το χρέος. Το χρέος. Κάμε σου έναν τράπιο μια φορά προς την αλλαγή, ρε. Όχι, εγώ προτιμώ να πατώ στα σίγουρα. Είναι τα παραπονιέσαι καλό που σε πάει καλά ο καφενές σου. Α, και άμα καθέστε εσύ ο κόλος σας πάνω σε τσιρούργια τσαέρες, είναι να πουλήνει η δουλειά. Όχι, αλλά θα μυρίσει ο καφενές σου Ευρώπη. Εγώ προτιμώ να μυρίσει Κύπρος. Άμα... Σκέφτεται να κάνει εταιρεία ο παπάς μου και προβληματίζει με. Τι είδους εταιρεία? Καλά, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει. Έχει που τα ψες συνέχεια λαλί μου. Θέλω να κάνω εταιρεία. Ούλοι έκαναν εγώ να μην κάνω. Μπορεί ο παπάς σου να έχει επιχειρηματικό πνεύμα. Ναι, μπορεί να έχει επιχειρηματικό πνεύμα, αλλά είναι άλλος ο λόγος που θέλει να κάνει εταιρεία. Εμέ μου πεις ότι δεν ενδιαφέρεται να κερδίσει χρήματα. Ενδιαφέρεται, και πολλά μάλιστα. Αλλά ξέρεις γιατί θέλει να τα κερδίσει εδώ και τώρα. Συνήθως οι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν χρήματα εδώ και τώρα. Γιατί εσύ θέλεις κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το έχω σκεφτεί, αλλά αν είναι να έρθουν, καλώς να ορίσουν. Καλώς να ορίσουν, αλλά αν και σκέφτηκες να κάνεις εταιρεία για να τα κερδίσεις εδώ και τώρα. Ομολογώ ότι όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Μα πού το πας? Ο παπάς μου θέλει να κερδίσει άμεσα για να μου κάνει πρίκα. Πρίκα, ωραίο και τούτο. Ώστε βρίσκεις το σωστό. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι όπως το πήρες. Θέλω να πω εσύ γιατί χρειάζεσαι την πρίκα. Θέλεις να πεις εν τι χρειάζομαι? Όχι βέβαια. Εξηγάς μου το, σε παρακαλώ. Μάκη! Θέλω να πω ότι μια κοπέλα νέα με ιδέες σύγχρονες δεν πρέπει να θεωρεί το θέμα της πρίκας σωστόν. Ώστε μόνο για τούτο? Γιατί έχει κι άλλο. Εσύ, ας πούμε, από μια νέα σύγχρονη κοπέλα θα ζήτας πρίκα? Μα τι λαλείς τώρα, αυτά είναι αναχρονιστικά πράγματα. Ναι, αλλά μου απάντησες. Που μέναν, ας πούμε. Λαλώ τώρα, θα ζήτας πρίκα? Τώρα φέρνεις με σε δύσκολη θέση. Μου απάντησες, θα ζήτας. Θέλεις ούλην την αλήθεια? Ούλην την αλήθεια. Αν είσαι καλός. Αν δεν είσαι, πάλι καλός. Πάλι καλός ή καλύτερα? Αν είσαι, ήταν να σου πω, πέταξε την. Γεια σου, Μαρτζανίκα. Πώς πάμε, κύριε Θάνο, εσύ που καταλάβεις έναν καλή παραγωγή φέτη. Ως τώρα όλα δείχνουν ότι η σοδειά έναν καλή. Να πουλήσουμε καμιά πατάτη, να πιάσουμε λίγο εισόδημα. Πατάτες στο παχώρι είναι να κάνει πολλές. Μακάρι να είσαι καλά που μας παραγγέλνεις. Κανονικά η κυβέρνηση έπρεπε να έχει ένα γεωπόνο σε κάθε χωρκό. Ω, έγινε το πράγμα. Ήταν να φωνάζετε εναντίον της κυβέρνησης ύστερα. Ποτέ να φωνάζουμε. Γιατί, κύριε? Πώς θα πληρώσει τόσους γεωπόνους? Με νέες φορολογίες. Ποιος θέλει νέες φορολογίες? Κανένας. Είναι αλήθεια σου. Έχεις δίκιο, ναι. Εγώ δεν το σκέφτηκα το πράγμα έτσι. Σημασία έχει να εποπτεύεται η παραγωγή, ώστε να διασφαλίζεται το εισόδημα του αγρότη. Και τούτον ακόμα πρέπει να γίνεται με τον οικονομικότερο τρόπο. Που πάει να πει η γεωπόνη της κυβέρνησης να φακού γύρω σε όλα τα χωρικά. Έτσι ακριβώς. Με πεθωρείς εμένα που αποσπάστηκα για λίγο καιρό για να κάνω τις έρευνες μου και έμεινα στο χωρκό. Το πρώτο κιλό πατάτες μπορεί να βγάλω, κύριε Θάνα μου, δικό σου. Καλοσύνη σου. Δηλαδή είναι τα κιλό. Η πρώτη σακούλα είναι να δικήσω. Είναι πολλές. Και τα πρώτα από μιλόργα είναι δικά σου, αλλά όχι μια σακούλα. Ένα κιλό. Θυμούν να ποτίσει το περβόλι το καλό, λένε, και έβρασαν ο καιρός. Να το ποτίσω, μάνα, να το ποτίσω. Τι πατάτες θέλουν, τι υπομιλορκές θέλουν. Θα κάνω υπομιλορκά δυο κιλά τόνα. Λαλείς ευτυχώς που γλιτώσα έμπου το μουχτάρι. Θα
Άμα να φιλιούνται έτσι ξυρκιά άνθρωπα. Είμαστε σου κύριε, εντά καιρούς εφτάσαμε, να. Ευτυχώς που τους έβαλε μέσα στο νερό, ο άψες βυζεποντούν το πιπέρι και δεν εξορτώσαν να το κάνουν. Εγώ μια φορά είπα του Λάκη να πάει στον Παπάγλιορη να ξυμολογηθεί. Πες από εκείνον τον πλεύρο, που να πάει τώρα ο Λάκης να ξυμολογηθεί. Γιατί αν πάει ίντα. Και λέω πως ένα σχημό πράγμα, μανά, εγκαλά. Άμα οι νέοι τώρα άλλα πράγματα θα αρκούνται. Για εσύ να θα αρκούνται, εσύ μια φορά μπέ του Μιτσί να πάει. Μα πέ μου τώρα, είναι που θέλεις να κάνεις. Επειδή σου βαλιφτεί εσένα, θέλεις να το φορτώσεις πάνω στην κεφαλή μου. Για μα αφού ποτέ του πω εγώ, ούσου στέτε, λαλί μου. Εσύ είσαι αρχαία. Α, εσύ είσαι αρχαία και εγώ είμαι αρχαία. Είμαι αρτον κύριε. Εμένα γκρίζεσαι, κόρη μου. Το πέ του ένα, πέ μου ένα του πει και με του πεις. Μα να κατάλαβε το. Ο Λάκης δεν κάνει τίποτε με το ζόρι. Θέλει τρόπο. Έβρε τον τρόπο, ναι σου. Να στους γονιούς του και γράμμαν ένι γράφει πίλε μου να τους πει πως είναι καλά και να τον πείσω εγώ να πάει στον παπά να ξομολογηθεί. Για άλλον τον αν και άλλον το άλλον κορίμα. Άισε πρώτα να τον πείσω να κάνει το ένα και θεωρούμε και κάνουμε για το άλλο. Α, μπράβο, έτσι να μου πεις. Μα πού εμπονεί τώρα. Πήγαινε στην Αγιά να πανάφηκε μια δουλειά πίσω προχτές του κατακλυσμού και πήγαινε τώρα να τη σάζει. Να είχα τώρα πολλά ριάλια, να βοράσω έναν κότερο, να γυρίσω τον κόσμο. Ντα εσού θωρείς τη θάλασσα και ζαλίζεσαι. Ντα θέλεις να γυρίσεις τον κόσμο με το κότερο. Συνηθίζεις, αψεσβήσε, συνηθίζεις. Μέσα σε μια εβδομάδα, ένα μήνα. Εγώ γυρίσκω με θαλασσινή. Εγώ νομίζω που αρκεψαν και σφίγγουν οι πειράτσι εν τούτο μου φταίει. Πού δεν μπορείς να δεις τον καλύτερο σου. Αν είναι έτσι ο καλύτερος μου, μπορεί να φαντάζομαι και εγώ ότι έχω κότερα και γυρίζω τον κόσμο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Εγώ νιώθω πως να γίνω πλούσια και η διέστησή μου εμένα δεν με γελά. Ακούεις παππού, να γίνει πλούσια η Άντζηλα Λί. Ναι, ξέρω το πως δεν κάνει. Μα αν είχα που ξύχασε να μου φέρει τον καφέ. Πού τον καφέ είναι να σκεφτούμε τώρα παππού. Τώρα μιλούμε για τη μια άλλη ζωή. Τον καφέ είναι να βάλουμε υπόψη. Όχι ως υπόψη κόρη μου. Αν θα το φέρεις φέρτον τώρα ή με το φέρεις καθόλου. Να είχα τώρα ένα σπίτι για μες στην παραλία με έναν κήπο μυάλο μπροστά. Ναι, και 10 υπηρέτες να σε εξυπηρετούν. Αψεσβήσε απαραίτητα να περιπέζεις. Άντε να δω. Μα τώρα εμείς είμαστε μάνα μου για σπίτια στις παραλία και μεγαλία. Εν είμαστε μια χαρά, δάμε στο χουρκούδι μας. Μια χαρά μπορεί να είσαι σου, αψεσβήσε. Εγώ είπα σου θέλω να κάνω τη μια άλλη ζωή. Να ταξιδέψω, να γνωρίσω κόσμο. Μα για να τα κάνεις του τα ούλα χρειάζονται ριάλια με τον ούρο. Ξέρω το. Εντζαμε που τα πόνο. Να είχα τώρα έναν άντρα πλούσιο, ίσως να τον αγάπουν, που δάμε ως τον ουρανόν. Τα ευλοημένα και ξίασα να παίξω εχθές λότο. Ποιος είναι ευκείς ότο. Φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι να έχει λέα. Τούτο μεν το ξεχνάς. Βέβαια, ο Αγιοπόρο να μπορεί να ακούσει για φασούλια, για κουτσά. Αντρέ μου, εξήγησα σου. Εγώ θέλω τη σούλα να έχει μπρίκα, να μένει με το φουστάνι που φορεί. Παπά, δεν είμαι με το φουστάνι που φορώ. Ναι, κόρη μου, αλλά τι επήραζε αν είσαι και ένα σπιτούδι σαν τι να αποκτίζουν οι παλιωμεσίτες, α, επήραζε. Τέλος πάντων, έτσι να συζητώ μαζί σου. Άλλα σου λαλό και άλλα μου λαλείς. Θέλετε καφέ να σας κάνω ξαναφύγιο. Θέλει δύο πονέ. Ω, ευχαριστώ. Πήγαινε στο καλό, κόρη μου, αλλά τι επήραζε αν είσαι ένα σπιτούδι με έξυπνο δωμάτια, α. Και 5 καθαρίστριες να το καθαρίζουν, α! Εσύ δικαιώνει η Μιτσά, Αχιλέα. Είναι καιρός τώρα να κοιτάζεις την αξία της γυναίκας ανάλογα με την πρίκα που έχει. Ενοχλείτη. Ξανασκέφτω το. Ναι, αλλά ο Μιχάλης, ο Μάικολ, ο γιος του κομπαρού μου του Φρίξου, πολλά καλό παιδί. Είναι γαμπρός περισπούδαστος. Τα αρκούμε με τον νου σου που κάνεις Παναήρη. Οι νέοι σήμερα βρίσκουν το τέρι τους μόνοι τους. Έτερον, εκάτερον, γιοπόνε. Εγώ θέλω η κόρη μου να έχει πρίκα, να τη στήσω μια σπιταρόνα που να τη θωρούν τα γύρω χορκά και να την πω θαυμάζουν. Με τα τσακιλούθια. Ω, είπρα κάτι καλύτερο. Θα καρτερώ εγώ το φασούλι, φασούλι, για να χτίσω τη σπιταρόνα της κόρης μου. Και πού είναι να τα βρεις, Αχιλέα, να ληστέψεις καμιά τράπεζα. Κάτι καλύτερο. Χρηματιστήριο. Μα πέ μου, Μάκη μου, είναι που πάθαν οι χορκανοί μας και κατεβήκαν μου λίδι συνεργατικής. Για όλα αυτιά λενού, φταίει ο Μουκτάρης. Βέβαια, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής της Συνεργατικής, άμα πάλι είπεν τους πως ένα χαρίσει ριάλια και βουρούν ούλοι έτσι σαν τους πελούς. Είπεν τους τια ότι να κάνει εταιρεία και θα την εισάξει στο χρηματιστήριο, λέει. Μα τα πράγματα είναι τούτο που χαρούς. Το χρηματιστήριο τια είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από δημόσιες εταιρείες
όπου παίζονται μετοχές. Καταλαβες? Μανά, εντιαμέ που πάσουν και παίζουν και κερτίζουν. Έναν έτσι μάκι μου. Ναι, περίπου. Μα έχει έτσι πράγμα, χαρόσε. Ναι, στέτε. Σήμερα, ας πούμε, η μετοχή σου αξίζει 500 λίρες. Αύριο η μετοχή σου μπορεί να αξίζει 1000 λίρες. Όχι, φίλε μου, τα καιρούς εφτάσαμε. Να έχει μηχανή που κόβει λίρες που τα αλήθεια. Καλά, είναι η συνεργατική ή τα σχέση έχει. Η συνεργατική θεία κάνει δάνεια. Ο κόσμος έχει λεφτά, αγοράζει μετοχές. Α, εντανάσα, στο να πάω κι εγώ. Περχιμό κερδίσουμε κι εμείς λιαριάκια και έχουμε τα έτσι σε ώρα περιστάσει. Δεν καλά που λάλλεις κι άλλα. Ξέρεις από χρηματιστήριο για μετοχές. Όχι, μα οι άλλοι που εκερτίσαν ξέραν. Οι άλλοι φαντάζομαι πια, δεν ξέρουν τίποτε. Κι εγώ τόσα ξέρω. Γιο, κανόνισα την πάντα μου. Έχω 2.000 λίρες. Τηλεφώνησα και του χρηματιστή μου και θα τις παίξω στο χρηματιστήριο. Και πόσες μπορούν να γίνουν οι 2.000, έναν περίπου. Έναν περίπου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, λαρκάζω να βγω στο μισό εκατομμύριο. Μα μισό εκατομμύριο λίρες? Όχι τώρα αμέσως. Σε καμιά εφτωμά. Το πολύ σε 10 μέρες. Μα τόσα πολλά. Κοίταξε, Άντζο. Εγώ παίζω πάνω σε κάτι εταιρείες, Τι να σου πω. Η λίρα χιλιάζει σχεδόν. Να μου πεις ποιες είναι τούτες οι εταιρείες, Κοίταξε, βασικά είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά τέλος πάντων. Εσύ έβρα τα ριάλια και γιόλα νόσου. Έχω δικά μου ριάλια στη συνεργατική. Δεν το είσαι δαμέ ακόμα. Α, τι πιένει. Ναι, αλλά τράβησε ο παπάς μου να τραβήσω κι εγώ. Αν θέλεις το κότερο. Αν μεν το θέλεις, έμπειρας. Παίρνω σε με το δικό μου. Όχι, όχι, και το κότερο θέλω το και το σπίτι στην παραλία θέλω το. Λοαρκάζω να αγοράσω 10 σκάλες γη. Παραλιακά, πας στη θάλασσα. Θα χτίσουμε ένα μαζί και να έχουμε και έτσι πλάτσα πολύ γύρω μας. Εγώ θέλω και γρασίδι να τσουλιούμε μέσα. Γρασίδι θέλεις, μάνα μου, γρασίδι να έχεις. Ποιο είναι το πρόβλημα, ριάλια πόλικα να φαντζικότες. Να φαντζικότες, α. Αχ, ας εγκαλά οι μετοχές μου. Και μέσα στις 10 σκάλες τούτες χτίζουμε και ένα γουμά να έχουμε και εμείς να τρώμε κότες. Ξέρεις, Μουχταρή, μπορεί κατά καιρούς να τσακωνούμαστε, αλλά εγώ πάντα εκτιμούσα και ξέρεις το πολλά καλά, πάντα εκτιμούσα την ιδιοφυΐα σου. Βάλε ένα μιτζανίνα που θέλεις πάνω. Εμείς είμαστε χωρκανοί, είμαστε φίλοι, είμαστε όπως τα αδέρφια που λέει όλους, ναι. Ναι, αλλά ένα ακούσα ακόμα το ζητούμενο. Κοντό ψαλμός, αλληλούια. Θέλω να μου δώσεις λίες μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση. Απαναία μου, Παναία μου. Θα του κόψω τη γλώσσα του και το αψεσβήσε. Εν και μπορώ να ακούσει κουβέντα και να μην την κάνει το τούκι μέσα στο χορκό. Σκέφτηκα την ιδέα σου που μου είπες, Γιώργο Καφενέ. Έχεις δίκιο. Πρέπει να αλλάξω την επίπλωση του καφενέ. Ο Θεός που σε φώτισε. Χρειάζεται, ξέρεις, σκέφτηκα να κάνω μια πλήρη ανακαίνιση. Μπράβο, πολλά καλά κάνεις. Να μυρίσει πρόοδο ο καφενές. Να μυρίσει η Ευρώπη. Τον καιρό που σου το λάρουν έβγαλε με πελό. Εντάξει, Αχιλέα μου. Εσύ βλέπεις πιο μπροστά. Εσύ είσαι διουρητικός. Διορατικός, ρε, όχι διουρητικός. Ναι. Ποτούτο. Και τώρα θέλεις μετοχές τώρα να πούμε με ιδιωτική τοποθέτηση, να. Ναι, βέβαια, εσύ είσαι ο πρώτος μουχτάρης της Κύπρου. Μιαν τόσο μητσιά χάρη θα μου κάνεις, ναι. Ναι, ξέρει ρε, εγώ συμπαθώ σε πολλά, ρε, Δηλαδή πάει να πει ότι είναι εντάξει, να μου τις δώσεις. Ένα σου δώκω και εσένα, ρε, για να δεις πόσο μεγαλόψυχος είμαι. Ευχαριστώ σε πολλά, μουχτάρη μου. Και ξέρεις, είναι και να μείνει πάνω μου. Ναι, αλλά ξέρεις. Δεν θέλω να το μάθει κανένας. Θα μείνει μεταξύ μας, α! Μουχτάρι μου, ξέρεις με έναν και λαλό μυστικό. Τάφος! Εγώ είμαι τάφος. Φυσικά δεν θα μείνω με τα μαχαζιά. Λοαρκάζω να αγοράσω μια πολυκατοικία να νοικιάζω διαμερίσματα. Καλή επένδυση. Είπετε τίποτε και να ακούσα χαρό σας. Παππού, πόση σύνταξη παίρνεις. Ήταν που μου φέρνεις. Η σύνταξη σου λαλό, εν καλή. Φτιαβαίνω. Μόλις πιάω τα κέρδη που τες μετοχές, θα σου δύο άλλο 100 λίρες το μήνα περίτου. Αφαιρούνται που το φόρον εισοδήματος. Μα εγκέρδισε τον αρχείο σου, αψεσβήσε. Ας εγκαλά οι μετοχές, παππού. Εκατάλαες. Μετάλαβα κάνω, μετάλαβα. Ξέρεις με και μιλήσκω αμεταλάβητος. Αψεσβήσε. Μαζί να κάνουμε τις επιχειρήσεις. Εγκαλύτερα. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμως πρέπει πρώτα να ρωτήσω τον οικονομικό μου σύμβουλο. Ποιος είναι τούτος? Ο χρηματιστής μου. Γιόλαλη μου. Εγώ θα είμαι που δαμέτσου να πάει ο οικονομικός σου σύμβουλος.
θα χειρίζομαι τα λεφτά σου εν λευκόν. Είναι που πάει να πει εν λευκόν. Εν λευκόν πάει να πει, ότι... Μα τώρα δεν ασχολούμαστε με λεπτομέρειες, Άντζο μου, έχουμε πιο σοβαρά πράγματα. Καλά που λάλλεις. Πρέπει να δούμε πού είναι να κάνουμε τις επενδύσεις μας. Ναι, και με τόσα ριάλια, λοαρκάζω να παντρευτώ κιόλας. Λάλλεις να βρεθεί καμιά να με θέλει. Άτε τώρα, άτε τώρα. Ας μείνει ευλοημένο για περβόλημα, να. Άμα από να βρω αθιάσει, ποτίζω το. Άμα ξεράνω κι ύστερα. Έτσι που λαλείς, Λενού. Αοί να το πεις όμως παρακάτω, α. Μα είσαι μωρό τώρα να πάω παρακάτω. Και πόσα διάτες με το χέσο μου κτάρις, είπες σου. 25 σέντι μια. Πάει να πει, 4 στη λίρα. Ναι, εγώ είπα του να μου κρατήσει 5.000 λιρό. Και άμα μπουνε στο χρηματιστήριο του τα ταριάγια, πόσα είναι αυκού. 5 λίρες! 4.80, κάπου κι αμή. Απαραγή μου, δηλαδή μέσα σε μια, σε μια ημέρα, εσύ πόσα είναι να συνάξεις. Να ξεράνουν οι πομιλορκές που την πήραν, Λενού, ίσα σου το λαλό. Ας ξεράνουν, μάνα. Δαμέ έχουμε την όρνηθα που γεννάκρισα αυκά. Έτσι είναι, όπως το είπες. Λοιπόν, ένα λεπτό να κάνουμε τον λοαρκασμό. Έχουμε και λέμε, 4 στη λίρα, είπαμε, ναι. Δηλαδή, κάθε μετοχή να σου αφήνει 5 λίρες παρκά του 25 σέντ. Ναι, δηλαδή στις 5.000 θα κερδίσω 25.000 λίρες παρκά του 1.250 λίρες. Απαναγιά μου, δηλαδή με 1.250 λίρες κερδίζεις 25.000. Σαν αγγελία, να του πω να μου κρατήσει 10.000. Όχι. Να πιάσω καλύτερα 20.000 νιάντζεξου. Έκανε. Άισε να πιάσουν κι άλλοι. Λοαρκάζω κι εγώ δηλαδή να πάω να πιάσω. Ας έντια καμιά 20.000, 30.000. Μα μόνο. Να αγοράζουμε τα πομιλόρ καφέ τη Λενού. Μανά, ξέρεις να μου λαλώ. Ούσου, μανά. Ούσου. Πέντε και σου, λασκάρε, που είσαι τη σειρά της. Πέντε. Άμα κάνω εγώ εταιρεία και μπω στο χρηματιστήριο, είναι δυνατόν να πατήσω. Τώρα είναι γεγονός ότι όσοι μπήκαν στο χρηματιστήριο δεν σας στήκαν. Είδες, σε ένα μήνα το πολύ, θα κάνω 1-2 εκατομμύρια, θα σου χτίσω ένα σπιτούι. Μα ένα σπιτούι που είτε στους καλόιρους της Λεμεσού έφτασε αντάξιο. Αν είναι για να μου χτίσεις σπίτι, παλάτι που θέλεις να μπεις στο χρηματιστήριο, να μου λείπει. Είσαι τα πρώτη μου κάμνη. Αντί να σταθεί δίπλα, να κρατεί τα λογιστικά, τα έγγραφα της εταιρείας, κάμνη μου αντιπολίτευση! Παπά, έτσι σου κάνω αντιπολίτευση. Θέλω το καλό σου. Και εγώ είναι το καλό σου που θέλω. Τώρα έχετε και οι δύο δίκαιο, κύριε Μουχταρή, αλλά... Αλλά δεν έχει αλλά. Την απόφαση μου επήρατη. Τα πούλησα σε μετοχές. Μα πώς σε πούλησες μετοχές, αφού ακόμα δεν μπήκε στο χρηματιστήριο η εταιρεία. Με ο πρώτος είμαι με ο τελευταίος ούλια πουλήσασαι. Είναι τα μονικά εγώ είμαι ο μανός για να κόψω πίσω. Είδες κύριε Μάκη που σου ελάλουν ότι ένα αλλάζει συγγνώμη. Α, μια και ήρθες τώρα γύρω εκπέ μου. Πόσες μετοχές θέλεις για ιδιωτική τοποθέτηση. Μα εγώ κύριε Μουχταρή, εγώ ξέρεις. Αντρέπεσαι να μου πεις, α, αν πάει και φανούν μου πολλές. Πέ μου, 50.000 κανούσε. Απαναγία μου, έπεσε δυο σεντ κάτω. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, εντάξει, να πίνω τον καφέ, Βερεσιέ. Δεν κάμνεις έτσι, να βγουν πάνω πάλι. Ηρέμησε, να ψεσβησέ, να βάθεις οτιδήποτε. Μην τα λες να ηρεμήσω, κύριε Θάνο, μην τα λες να ηρεμήσω, έκθορεις. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, έπεσε 6 σετ κάτω, καταστροφή, έπια τον κατήφορο. Πριν ήταν σιτ, τώρα ελαωθήκαν και πάσε μόνο κάτω. Χαλό, χαλό, βόρας, όχι, μια στιγμή με έφορες, πούλα. Μα τέλος κάνεις έτσι, τούτη δουλειά θέλει γερά νεύρα. Πούλα από λαϊκή τράπεζα. Όχι, σουβλάκια καπνιστός, δώρασε σουβλάκια καπνιστός. Φόρασε τουριστικά γραφεία άνεμο και καπνός. Όχι, πούλα, υπεραγορά. Ναι, υπεραγορά μακρυσές. Ναι, υπεραγορά μακρυσές. Μυρίζεις σας τίποτε? Κάτι μυρίζει, νομίζω ότι ποτέ μπορείτε να μυρωθεί. Αμάν, αφήκα το φάει πως το γκάζει! Αλήθεια σου, μυρίζει κρουσμένο, πούλα! Κατήχε μου από τον τζίρι μου! Ναι, πούλα κρουσμένο! Πούλα ξενοδοχείο είναι παυτικός! Όχι, βόρασε εργοληπτική να φτιάσε ροζ! Όχι, επιπλώσεις ένα παυτικός! Ναι, και που να έρθεις, φέρνουν και ένα κιλό χάπια που να έρθεις να μου φέρεις τα κέρδη! Πω
Ποτέ να πω του κυρού σου σουλά μου να σταματήσει. Είναι εμένα τις μετοχές μου ύστερα πιάσα να μου τις δώσει. Παθιά λένε, έτσι είναι εύκολο να κάνει κάποιος εταιρεία για να μπει στο χρηματιστήριο. Εύκολα, δύσκολα ήταν να με μου μπει η ιδέα ότι να κερδίσω ριάλια. Τες πομιλορκές εξίασες τες. Μου σου μάνα και εσύ είπα του άψετ βίσε να πάνε να τες ποτίσει. Αναγιά μου, μούλωνε. Ήβρες τον Άγιο σου να ψεις το κερί σου. Γιατί και πολλά λύσουλα μου, πολλά καλά κάνει ο κύρις σου να παίξουμε κι εμείς στο χρηματιστήριο. Να, οι άλλοι κερδίσαν τόσα ριάλια, γιατί να μην κερδίσουμε κι εμείς. Μα ο παπάς μου θέλει να μου χτίσει τάχα μου σπίτι μπαλάτι. Γι' αυτό θέλει να κερδίσει χρήματα πολλά, εμπούδαμε που ήταν η ιδέα του χρηματιστήριου. Πολλά καλά σκέφτεται, να κερδίσει τόσα ριάλια, γιατί να με σου χτίσεις εσέναν ένα σπίτι μεγάλο, να σκοτώνεσαι να το καθαρίσεις. Δηλαδή, θα πάει να του πει να σταματήσει. Πάλε να τα λάλουμε, μάνα. Άισε να κερδίσουμε. Κι ύστερα σταματά. Ουφου, άδικα ήρθα καλό. Α, πριν λίγο έρεξε ο ανιψό μου που δαμέ. Α, ναι. Πάει στον κύρι σου. Και ξέρει ήταν που το θέλει. Έτσι να με παρεξηγήσει. Το κάτι άκουσα. Κι ήρθα να δω. Ήταν που μπορεί να γίνει. Αν να μπω, άκουσε, γε. Έμπισε στο σφαιριστήριο, είναι αλήθεια. Όχι σφαιριστήριο, γέρο. Χρηματιστήριο. Το ποκίνο που κόφκουν λίρες που την άκρα. Είναι αλήθεια τα χατέ σου. Είναι αλήθεια. Κατά τζίπαμε. Αφού εσύ διάλια να φάμε, δώσ' μου και εμένα λίες ποτούντες μετοχές που λαλού. Να δώκω σε όλους τους κορκανμένους και τζένια. Έτσι όπως θα ειτίζω τα ριάλια, μα τα ευνοημένα βρέθονται στην περίσταση. Να σου δώκω χίλιες μετοχές. Εντάξει. Αν ήταν παραπάνω, έτσι βλάφταν με. Να σου δώκω 2.000 άντε, εγκαλές. Όχι και πολλές, άντε πια περίπου. 2.000, 2.000 να τους κανονίσουμε όλους. Εντάξει. Εντάξει, πόσα κάνω. 500 λίρες. Καλό. Έτσι είναι ανάγκη να μου τα δώσεις τώρα. Μπορεί να κρατήσεις διάσημοτα. Πούλα τσοποτσίνες, ναι. Πούλα. Όχι, αγόρασε και από τις άλλες. Πούλα τσοποτσίνες, αγόρασε και από τις άλλες. Πούλα, αγόρασε πούλα τις ούλες. Πόσα κερδίζεις ως τώρα? Αν ευκάλω έξω τα έξοδα του χρηματιστή, φτιάχνω από πάνω 10 λίρες. Μα το συμφάς αραιά για 10 λίρες και το κότερο. Παλού άρχασε να αγοράσεις κότερο να ψεσβήσει. Τώρα ούτε πανιούδι πλαστικών να αγοράζω με τις 10 λίρες, κύριε Θάρρο. Πάει το σπίτι πάνω στη θάλασσα. Οχο, εσείς έκαμετε σχέδια πολλά από ό,τι κατάλαβα. Να ακούσε το τραγούδι που λέει είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Έτσι πάθετε εσείς τώρα. Άις μας κύριε Θαρού, άις μας και σου ήσυχους. Μια φορά που είπαμε να παίξουμε κι εμείς στο χρηματιστήριο, έλεσε κέρδο. Παράσυρε σας ούρνους ο Μουχτάρης. Μας παρέσυρε κανένας κύριε Θαρού. Το φανήκαμε να άτυχη σήμερα. Εγώ έτσι έρχεται μου να ξυπέξω τέλεια. Κερδίσαμε κάμποσα. Να μην τσανίνα μου τούτα. Είπα τους χίλιες φορές και του Μπαρμπέρι. Βάλε ρε μια τηλεόραση να δωρούμε το χρηματιστήριο. Δε φακά παινιά. Έγινετε τίποτε παπά. Άδικος κόπος. Καρτέρα κόρη μου, καρτέρα μπορεί να μπει μέσα η σούλα επενδυτική και για μένα της κέρδη. Σούλα επενδυτική είναι η εταιρεία του Μουχτάρη. 10 λίρες μπορεί να ανοίξει. 10 λίρες κέρδη για μένα της. Απαρά μου κάνει και την άλλη που κάνω Μπαρμπέρι και έρχομαι. Εγώ ελάλλω σου κορή λένε ο πότιστες πομιλορκές, κόρη μου. Το εμείναν άποτες. Μα έξερα, μανά, ότι ο άψες βίσε ήταν να πιάσει τα χρηματιστηριακά και να μεν τες ποτίσει. Μα εσέ που δικές σου έσαι κοφτεν, κόρη Λενού. Κι είσαι να μου κοφτεί γύρον, κόρη μου. Να είσαι με γιατί τώρα άλλα σκεφτούμε. Τηλεφώνησα πριν λίγο του Μουχτάρη. Κι είπε μου ότι οι μετοχές αρκέψαν και πέφτουν. Κι αν πάθουν και οι δικές μας το ίδιο. Κάμετε τα σιόνι και γαστρί. Άις τον Μπέλαν είπα του Μουχτάρη να μου δώκει και κάμποσες. Θέλετε τα έτοιμα. Αν μας τον άει γρώσει, όσοι δουλεύκουν τρώσει. Άλε μάνα, άλλος πως τα λουάρκαζα κι εγώ. Είπα μπέρ και κερδίζαμε λίγα ριάλια να πεταχτούμε κι εμείς κανένα μήνα στην Αγγλία. Να δούμε και να έχουν τους συγγενείς. Τούτον ήταν καλό. Ναι, άμα τώρα χωρίς ριάλια, έτω να μείνουμε κουκούβες τα μέσα δά. Λένου μου, μόνο να μας θέλει ο Θεός να μας πέψει. Μόνο ο Θεός. Έχεις δίκιο, μάνα. Αμά το εμείς κάποτε, ξηχάνουμε ότι ούλα περνούν από τη βούλησή του. Ούλα. Λοιπόν, κοπέλια, ακούτε μου να σας πω. Η σούλα επενδυτική θα μπει στο χρηματιστήριο όποτε θέλω εγώ. Να σας πω ένα πράγμα. Κανείτον. Έθα παραζώνω.
ανάθεμα το που χρωστείς, από όσοι να πιερώσει. Έτσι, μπράβο, να ψεσβησέ. Ω, ένα κάτω σας πάσω. Η τύχη μας εγκατάμαυ, να αλλάσει τίποτε μες τούτο χώρο. Αχ, πάει το πότερο. Εσού να πάει σε σώνα μαϊρέψεις. Άφηκες να ξέρεις τυγούς σήμερα. Αχ, τσαβέ που είχα σίγουρα κέρδη. Δε σου ζεις τα πόθια σου πριν έχουν καβαλιζέψεις, λαλή μια παροιμία. Πέ μου μουχτάρι, έντα που δόκησες με το χεσό ξένε τάνωσες. Ατού ο αιρούς, επιμένει. Ήντα καιρούς εφτάσαμε, να γεννούν οι λίρες λίρες. Έτσι νομίζω με γερό. Έλα όμως που εμείναμε νουλί με τα δυο σιλίκα μένα. Μην απελπίζεστε, θα σας σώσει η σούλα επενδυτική. Κανήπιον και σου με την επενδυτική. Έθελω με σιόρμ πετοχές, κανήπιον. Ήντον, αν δεν πιάνετε μετοχές εσείς, ήντάλλος να είναι η δημοσία εταιρεία η σούλα. Ήντάλλος να πιάω και εγώ ριάντα. Τάρι, πρέπει να καταλάβεις ότι η επένδυση είναι σαν το δεντρό. Φυτεύχεις το πουμιτσί και καρτεράς το να μυαλύνει για να σου δώσει κέρδος. Δεν και πούδει μια στιγμή στην άλλη. Άκου να σου πω και εγώ μια κουβέντα για πόνε μου. Αν ήταν για να καρτερώ να βγάλω κέρδος, ήταν να φυτέψω καρικές. Εν είσαι δεκαμό εταιρεία να την βάλω στο χρηματιστήριο για να βγάλω ριάντα, εντάξει. Μουχτάρι, αν μου είπες, εξόμου τις λίδες γεννούν και τα δεκάνηρα. Τούτη κούπα να με, ήταν πόνη. Ωε, φίλε μου, ενώ τι πρέπει για να βάλω τις Παρασκευούς μέσα χόρτα να τρώει. Αν δεν σε βρέθηκε εδώ με. Ένα τρώει Παρασκευού μια ημέρα χόρτα μας σαντάτης. Πάντως, σπουδαίο πράγμα, κύριε δάσκαλε. Κάνει σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Το ξέρω, την είδα. Που την Ιταλία πιάνει τώρα έναν, τώρα δύο, τώρα τρία. Έτσι, α! Έκρυψα, είτε να κάνω. Μια να μου έβγαινε ο δίπατος, είτε να πάω να βρω την μακαρίτισσα. Μουχταρή, πάει σου τσίστη λένε να δεις είναι που γίνεται. Πάω, έννοια πως εγωσκούμε, αλλά ξέρεις, έτυχε μου μια δουλειά και ρεχτός που με δαμεν, τυχαία που ήρθα εγώ. Πήγαινε ρε λαμιτζανία σου να δεις. Μα το κάθε κανάλι έχει το δικό του πρόγραμμα. Φαντάζομαι θα δείχνει και μερικά από το National Geographic, ε. Μου αστείαβασε, έχει απ' όλα, αφού έχει ειδικό κανάλι μόνο για καρτούνς. Το τόσο καρτούς ποιος θέλει πάλι. Να βάλω και το BBC στην Αγγλία να δω κάτι που θέλω. Μα δείχνει και την Αγγλία, αλλά και μου. Να στα τσα, δείχνει. Άντε και μου να παρατήρα να δίνει και τον παππού σου τον Αριστίδη.